Κυρίες και κύριοι βουλευτές, εμείς τη Νέα Αριστερά τη λέμε με το όνομά της, Κυριακή Γρίβα. Εμείς τη Νέα Αριστερά τη λέμε με το όνομά της, γυναικοκτονία. Οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, 5 χρόνια τώρα, απέτυχαν να αντιμετωπίσουν τα εγκλήματα κατά των γυναικών. Καμία γυναίκα, μητέρα, αδερφή, κόρη, δεν είναι πια ασφαλής και το ξέρουν όλοι. Φωνάξαμε χτες με πολλές συλλογικότητες και φεμινιστικές στους Άγιους Ανάργυρους. Καμία λιγότερη. Κυβέρνηση και αστυνομία βρίσκονται σε ρόλο παρατηρητή και ο κύριος Χρυσοχοΐδης κρύβεται πίσω από την ΕΔΕ και ανέχεται την προκλητική ανακοίνωση της αστυνομίας. 5η γυναικοκτονία στους λίγους πρώτους μήνες του 24. Ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος θα καταθέσει τροπολογία για την άμεση νομική κατοχύρωση του όρου γυναικοκτονία. Για τις τροπολογίες Λάρκο, Flyover κτλ. Είμαστε αρνητικοί, θα τις αναλύσει και αυτές ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος. Φέρνεται όμως εδώ σήμερα ένα νομοσχέδιο που το πρώτο του μέρος αφορά στον τρόπο εφαρμογής του κανονισμού 2022-2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ρυθμίζει την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και ετέθη σε ισχύ υποχρεωτικά για όλα τα κράτη-μέλη στις 16 Νοεμβρίου του 2022. Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά. Το εξηγήσαμε 500 φορές και στις επιτροπές. Ανάμεσα σε ένα κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε μια οδηγία, οι κανονισμοί δεν απαιτούν ενσωμάτωση στις εθνικές νομοθεσίες, όπως οι οδηγίες. Ισχύουν κανονικά από την πρώτη στιγμή σε όλα τα κράτη-μέλη από την ημερομηνία που τίθενται σε ισχύ. Εδώ τώρα τι έχει συμβεί. Ο κανονισμός αυτός, 2022-2065, τέθηκε σε ισχύ της 16 Νοεμβρίου του 2022, αλλά στην Ελλάδα δεν μπορούσε να εφαρμοστεί γιατί οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας δεν έφερναν το νομοσχέδιο εφαρμογής του. Στις 17 Φεβρουαρίου του 2024, πριν 2 μήνες σχεδόν, έληξε η προθεσμία για τον ορισμό των εθνικών συντονιστών που ελέγχουν τους παρόχους ενδιάμεσων ψηφιακών υπηρεσιών. Και πάλι η χώρα μας έμεινε εκτός. Τώρα το φέρνετε το νομοσχέδιο εφαρμογής. Με καθυστέρηση λοιπόν, είναι τόσο όμως ελλιπές, προχειροφτιαγμένο και ασαφές, που δημιουργεί μεγάλες συγχύσεις ως προς το τι ρυθμίζει ακριβώς, πού στοχεύει και αν ακολουθεί πιστά ή παρεκκλίνει σε διάφορα σημεία από τον κανονισμό που ισχύει εδώ και 1,5 χρόνο. Ο κανονισμός είναι γνωστό ότι έρχεται να προστατεύσει τους Ευρωπαίους πολίτες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες και προϊόντα μεγάλων διεθνών ψηφιακών πλατφορμών και μηχανών αναζήτησης, online δηλαδή, οι οποίες έχουν την έδρα τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπροσωπεύονται στα διάφορα κράτη-μέλη από ενδιάμεσους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών. Προστατεύει από αυθαιρεσίες και καταπατήσεις των θεμελιώδων δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών τους δεδομένων, της ελευθερίας της γνώμης, της έκφρασης και των επιλογών τους. Γι' αυτό υποστηρίχθηκε από τις πολιτικές ομάδες όλες του Ευρωκοινοβουλίου. Προβλέπει αυξημένο δημόσιο έλεγχο των παρόχων και με τον κανονισμό η προστασία των χρηστών και καταναλωτών δεν χρειάζεται πλέον να παραπέμπεται αποκλειστικά στα αστικά δικαστήρια. Βέβαια, υπάρχουν αδυναμίες στον κανονισμό. Οι ψηφιακοί κολοσσοί, Google, Facebook, Instagram, X, TikTok, μπορούν να συνεχίσουν να πράττουν καταβούληση αν τους αναγνωριστεί ένομο συμφέρον του τύπου «Χρειάζομαι τα δεδομένα σας για να συνεχίσω να αναπτύσσω μια εφαρμογή ή ένα προϊόν». Αυτό, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει μέσα στον κανονισμό, εάν δεν το ξέρετε. Το εφαρμοστικό νομοσχέδιο που φέρνετε σήμερα δεν περιλαμβάνει ουσιαστικά μέτρα για την ενημέρωση των πολιτών,
ως προς τις υποχρεώσεις που έχουν αυτοί οι ενδιάμεσοι πάροχοι, οι μεγάλοι που είπα και πριν, αλλά ούτε και για τις δυνατότητες παρέχονται στους χρήστες για την προστασία των δικαιωμάτων τους. Όπως η προστασία από παράνομα διαδικτυακά προϊόντα και υπηρεσίες και απάτες σε online πωλήσεις ή από περιεχόμενο βλαβερό για ανηλίκους όπως η παιδική πορνογραφία και η ακραία βία, αλλά και από τη βία κατά των γυναικών, στον κυβερνοχώρο, την παραπληροφόρηση, τη χειραγώγηση εκλογικών επιλογών, την κατάχρηση προσωπικών δεδομένων για τη δημιουργία στοχευμένων προφίλ με βάση την ανηλικότητα, την εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Τέτοια ενημέρωση όμως δεν περιλαμβάνεται ούτε στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου που φέρατε. Για να μην αναφερθώ ότι δεν επισυνάπτεται στο σώμα του νομοσχεδίου καν τον ίδιο το κανονισμό. Αυτούσιο, όπως έχει, δεν τον επισυνάπτεται. Και την εξαιρετικά βέβαια διαφωτιστική τεκμηρίωση που περιλαμβάνει. Γιατί αν διαβάζαμε την τεκμηρίωση θα καταλαβαίναμε πόσα από αυτά που ψηφίζεται σήμερα δεν συνάδουν. Έχουν πρόβλημα. Γιατί σημαίνουν όλα αυτά? Εμείς έχουμε υποψίες συγκεκριμένες. Δεν επιθυμείται ο νόμος εφαρμογής να είναι ευκρινής προς το στο χρήστη και καταναλωτή ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων, γιατί στην πραγματικότητα, σας το είπε και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, δεν επιθυμείτε την εφαρμογή του. Πολύ γρήγορα θα ξανάρθετε να μας πείτε ότι δεν εφαρμόστηκε, δεν μπορέσατε, τώρα τροπολογείτε κτλ. Εξάλλου μας έχετε συνηθίσει. Όλο το β' μέρος εξάλλου είναι τροπολογίες των προηγούμενων που φέρατε εσείς. Έτσι οι πάροχοι ενδιάμεσων ψηφιακών υπηρεσιών στη χώρα μας θα μπορούν να δρουν ασίδωτα, μεταφέροντας αυτούσιο και ανεξέλεγκτο το ψηφιακό υλικό των μεγάλων διεθνών παρόχων, πλατφορμών και μηχανών αναζήτησης. Τώρα, γιατί λέμε ότι έχουμε βάσιμη υποψία ότι δεν σκοπεύετε να τον εφαρμόσετε? Γιατί δεν αντέχετε ούτε καν ως πιθανότητα να νομοθετήσετε ένα μηχανισμό ελέγχου της παραβίασης προσωπικών δεδομένων και βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων ή της χειραγώγησης της ψήφου όταν έχετε ανοιχτό το Ασημακοπούλου Gate. Ανοιχτό δεν είναι αυτό το θέμα? Γι' αυτό είναι όλα τα πράγματα μπερδεμένα εδώ πέρα σε αυτό το νομοσχέδιο. Ανοιχτό δεν είναι το θέμα του Palantir, του Predator? Ανοιχτή δεν είναι η διαρροή δεδομένων κατά την τηλεκπαίδευση που έγινε? Φυσικά, ανοιχτός δεν είναι ο μεγάλος αδερφός της ΕΥΠ με τις παρακολουθήσεις πολιτικών αντιπάλων αλλά και μελών της κυβέρνησης Μητσοτάκη? Είναι τυχαίο ότι αναθέτεται το ρόλο του ψηφιακού συντονιστή στην ΕΕΤ, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων? Καθίστε τώρα. Έναν φορέα που ιδρύθηκε το 1994 και που έλαμψε δια της απουσίας του σε όλα τα παραπάνω σκάνδαλα που ανέφερα. Σε ποιο παρενέβη αυτός ο φορέας να πει 5 κουβέντες? Ο διοικητής του δε ανέφερε στην Επιτροπή κατά την ακρόαση των φορέων ότι θα έχει απλώς ρόλο συντονιστή των δύο άλλων ελεγκτικών αρχών, του ΕΣΥΡΟΥ δηλαδή, της ραδιοτηλεόρασης και της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων βασιζόμενο στα άρθρα 4 και 5. Μόνο που από τον κανονισμό στο φορέα αυτών ανατίθενται όλες οι βασικές θεσμικές, ελεγκτικές, τιμωρητικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες για τον έλεγχο των παρόχων. Εξού και το δικαίωμα ψήφου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψηφιακών Υπηρεσιών θα το έχει η ΕΕΤ. Αυτή είναι που θα μας εκπροσωπεί, αυτή θα ψηφίζει. Αυτή που δεν παρενέβη πουθενά σε τίποτα και όπου το χειρότερο είναι ότι η διεξαγωγή ερευνών για τη δράση των παρόχων ενδιάμεσων ψηφιακών υπηρεσιών και πρόσβαστα αποτελέσματα της αξιολόγησης τους από ανεξάρτητους φορείς βρίσκεται συνδεδεμένη με όλο αυτό. Η δημιουργία και διαχείριση του Μητρώου
Με συγχωρείτε. Επομένως, η δημιουργία και διαχείριση του Μητρώου Παρόχων βρίσκεται επίσης εκεί. Η επιβολή προστήμων ή περιοδικών κρηματικών κυρώσεων εδώ. Η ανάληψη δράσης κατά παράνομου περιεχομένου ή παραπομπής σε δικαστική αρχή. Η δημοσίευση κάθε χρόνο της έκθεσης πεπραγμένων από την εφαρμογή του κανονισμού κτλ. Σε αυτήν. Πρόκειται για τα άρθρα 6, 8 έως 13, 15 έως 18, που αναφέρονται σε όλα τα άρθρα του κανονισμού χωρίς δυστυχώς να τα περιλαμβάνουν, ώστε να είναι σαφές τι ακριβώς νομοθετούμε. Εμείς εδώ δεν ξέρουμε τι νομοθετούμε, έχουμε δει ευρωπαϊκή πρωτοτυπία πάλι. Γι' αυτό άλλωστε στο σημείο 110 της τεκμηρίωσης που έχει ο ίδιος ο κανονισμός, ορίζεται σαφώς ότι ο εθνικός συντονιστής θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο αριθμό προσωπικού και εμπειρογνωμόνων με εξειδικευμένα προσόντα καθώς και εξελιγμένα τεχνικά μέσα για να ασκεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται. Τι γίνεται εδώ, τι μας είπαν όλοι οι υπάλληλοι της ΕΕΤ και τα λοιπά, όλοι οι επιστημονικοί φορείς, όλοι οι ενώσεις των εργαζομένων, μας είπαν ότι το προσωπικό είναι ελάχιστο, ότι φιλορροεί λόγω των συνταξιοδοτήσεων, ότι οι τελευταίες προσλήψεις έγιναν το 9, ότι λείπουν όλα τα σύγχρονα μέσα υλικοτεχνικής υποδομής που θα επέτρεπαν την εποπτεία ενός τόσο ραγδαία εξελισσόμενου τομέα, ότι χρειάζονται νέοι κανονισμοί και στους 3 ελεγκτικούς φορείς, ΕΕΤ, ΕΣΟΥΡΟΥ και προσωπικών δεδομένων για να λάβουν αυτό το έργο και ότι τα 14 άτομα που αναμένονται από την κινητικότητα έχουν προσκληθεί με βάση άλλα προσόντα από παλιότερη πρόσκληση. Σας τα είχαν πει αυτά. Σας τα είχαν πει στην περιβόητη διαβούλευση που κάνατε. Καλώς την κάνατε. Μόνο που δεν ακούσατε κανέναν. Την κάνατε, αλλά για τυπικούς λόγους. Σήμερα σας ζήτησαν. Σήμερα εμείς υποστηρίζουμε και την οικονομική ενίσχυση την οποία ζήτησαν οι άνθρωποι αυτοί ακριβώς γιατί δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, υπερβαίνουν τα καθήκοντά τους και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Όμως, ακόμη και τα άρθρα 19 και 20, όπου ρυθμίζεται η δυνατότητα του εθνικού συντονιστή μέσω τελών και προστήμων στους παρόχους, να έχει δηλαδή τι ρυθμίζεται, να έχει οικονομική ανεξαρτησία. Όπως σαφώς αναφέρεται στην τεκμηρίωση του κανονισμού, πάλι που δεν την έχουμε, που δεν την είδαμε, που δεν την ξέρουμε. Είναι κατώτερα όλα αυτά των απαιτήσεων. Διότι παραθέτεται τους πόρους του φορέα, της ΕΕΤ, από τα τέλη τηλεφωνίας και ραδιοσυχνοτήτων, ως να επαρκούν για το νέο της έργο, και αυτό προκύπτει με σαφήνεια από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου τώρα. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό το πρώτο μέρος δεν πρόκειται να το ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε παρόν. Το δεύτερο μέρος τώρα. Περιλαμβάνονται διάφορες τροποποιήσεις και βελτιώσεις υφιστάμενων διατάξεων σχετικά με την ψηφιακή επικοινωνία του δημόσιου εσωτερικά και με τον πολίτη. Όμως, ακόμη και με αυτές τις βελτιώσεις, σας το είπαν όλα τα κόμματα, αντί να ολοκληρώνεται η ψηφιακότητα, συνεχίζεται η ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας και που καλά κρατεί στο ελληνικό δημόσιο. Παράδειγμα, άρθρο 31. Υποβολή ψηφιακού αντιγράφου του δελτίου ταυτότητας σε φορείς του δημόσιου τομέα. Γιατί οι φορείς του δημόσιου τομέα δεν εξυγχρονίζονται όπως όλη την Ευρώπη ώστε να αντλούν τα απαιτούμενα στοιχεία από το Μητρώο Ταυτοτήτων? Γιατί να δημιουργηθεί με το άρθρο 32 ένα επιπλέον Μητρώο δικαιολογητικών διοικητικών διαδικασιών και κάποια από αυτά να αναγκάζονται εν έτη 2024 να τα αναζητούν αυτεπαγγέλτως υπηρεσίες από άλλες υπηρεσίες? Προσέξτε, δηλαδή να τους στέλνουν email για να τους τα κοινοποιήσουν. Γιατί να μην υπάρχει πλήρης διασύνδεση όλων των αρχείων όπου το κράτος καταχωρεί τα στοιχεία όσων διανέμουν στην επικράτειά του? Αυτό θα έπρεπε να απαγορεύεται, όπως ακριβώς συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
και σας λέω, με την ψηφιακή υπογραφή έγινε τίποτα 5,5 χρόνια, και μην μου πείτε αν έγινε στα 4,5 τα δικά μας, γιατί σας απάντησα τι είχαμε κάνει εμείς ψηφιακά στην ΙΔΙΚΑ. Αλλά σας λέω, 5,5 χρόνια κάνατε τίποτα με την ψηφιακή υπογραφή του δημοσίου? Όχι. Και γιατί δεν κάνετε και δεν θα κάνετε? Γιατί δίνετε και συνεχώς παρατάσεις. Τώρα δώσατε μέχρι το τέλος του 24, το 24 θα δώσετε μέχρι το τέλος του 25 και πάει λέγοντας. Σχετικά με το άρθρο 33. Ελάχιστες υπηρεσίες εφαρμόζουν σήμερα την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, όπως σας είπα, του δημοσίου με την ηλεκτρονική υπογραφή, που τότε είχαμε προβλέψει ότι θα ολοκληρωθεί το 20. Απ' την άλλη, η έκδοση νέων ταυτοτήτων, αυτό κι αν είναι, που τόσο θόρυβο προκάλεσε πριν ξεκινήσει, σέρνεται. Και δεν θα βελτιώσει η κατάσταση η τροποποίηση που κάνατε αντικαθιστώντας το άρθρο 27, τους πιστοποιημένους, δηλαδή φωτογράφους, που είναι σωστό. Οι άνθρωποι και το ζητάνε να είναι πιστοποιημένοι, και είναι σωστό. Τους αντικαθιστάτε δήθεν με απλούς επαγγελματίες. Τι γίνεται τώρα αυτό, τι λέει όλο αυτό? Ότι τη φωτογραφία τελικά θα τη βγάλουν οι φωτογράφοι αστυνομικοί στα αστυνομικά τμήματα. Αυτό κάνετε αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται στα αστυνομικά τμήματα? Έχει πάει κανείς σας να βγάλει μια ταυτότητα? Εμένα πήγε συνεργάτης μου να βγάλει ταυτότητα. Του δώσαν λοιπόν ημερομηνία μετά από 4 μήνες. Γιατί 4 μήνες? Γιατί είναι υποστελεχωμένα τα αστυνομικά τμήματα, οι αστυνομικοί εκπαιδευμένοι, φωτογράφοι, θα γίνουν φωτογράφοι. Και όσο περνάει ο χρόνος, η ουρά μεγαλώνει. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ. Να αναφερθώ στο βάουτσερ συνδεσιμότητας Gigabyte, όπως θέλετε, για ευρυζωνικές συνδέσεις στο διαδίκτυο μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών του άρθρου 34. Άριστο. Για πέστε μου τώρα η πραγματικότητα. Σε ποιες περιοχές θα εφαρμοστεί, παραδείγματος χάρη, αφού σε όλο το κέντρο της Αθήνας δεν υπάρχουν εγκατεστημένες οπτικές ίνες? Έχετε πάρει χαμπάρι ότι ολόκληρο, πολλά κομμάτια είναι τρύπες στο διαδίκτυο του το κέντρο της Αθήνας? Το Gigabyte μας μάρανε. Δεν έχουμε πρόσβαση στις οπτικές ίνες σε μεγάλα κομμάτια των πόλεών μας, και βέβαια ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας. Και τι γίνεται με τα φυσικά πρόσωπα στις περιοχές που υπάρχουν μεν ίνες? Έχουμε μέσα στο κέντρο της Αθήνας και παρά έξω. Ας πούμε άλλος συνεργάτης μου που μένει στους Ζωγράφους. Αλλά δεν υπάρχουν επιδοτήσεις για να μεταφερθούν στα σπίτια και να εξυπηρετήσουν είτε τους ίδιους κάτοικους, είτε τηλεργαζόμενους, είτε μαθητές, είτε φοιτητές, που κάθε τόσο τους επιβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας τηλεκπαίδευση ή επιχειρείται να δώσουν μια εξεταστική μέσω ίντερνετ. Εν κατακλείδη. Εμείς δεν πρόκειται... Ολοκληρώστε, κυρία συνάδελφε. Τελείωσα, ναι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή. Λοιπόν, δεν πρόκειται να ψηφίσουμε για τους λόγους που έχω αναλυτικά εκθέσει το νομοσχέδιο. Ψηφίζουμε επί της αρχής παρόν.